Μιχάλης εδώ! Δεν ξέρω αν έκανα σωστά τη μίμηση, αλλά δεν γίνεται. Απλά προσποιείς ότι παθαίνεις 88 κεφαλικά και χαιρετάς τον κόσμο. It's drone time, bitches! Καλά περάσαμε, ωραία ήτανε, αλλά ήρθε η ώρα να ανοίξουμε... Να φτάσουμε και κανένα δάχτυλο, ναι. Ναι, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τη γαμμένη ναυαρχίδα. Τη γαμμένη ναυαρχίδα των Κινέζων drone. Μας το έχετε ζητήσει πάρα πολύ, μας το φέρανε, θα το κάνουμε, είναι επιτέλους το Mid Drone της Xiaomi, το official Phantom Killer. Σκοτώνει φαντάσματα. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να μας σκοτώσει τη DJI. Σκάσε το Phantom. Το οποίο να πούμε είναι παρομοίων επιδόσεων κλπ. Κλασική, ξέρεις, σκηνοζόητος κλπ. Αυτή τη στιγμή μαλάκες είναι σε flash sale 3,5 κατοστάρικα. 388 μαλάκα για μια ντρονάρα με gimbal τόση. 4K ντρονάρα. Όσο το ανοίγουμε, όσο μιλάς κατεβαίνουν μαλάκα, οπότε πρέπει να τα ανοίξουμε γρήγορα. Να πούμε και δύο πράγματα για τη συσκευασία, να πούμε. Εκτός το ότι είναι... Προσοχή στα νερά, είναι εύθραυστο, this side up. Μην το κάνεις curbstomp. Άμα έχει αυτή την ετικέτα πάνω του ο μαύρος από το American History X, μπορεί να έχει γλιτώσει. Να σου γαμίσω. Yes! Hello! Που ζηλεύαμε το γαμημένο το χοντρό που είχε το πάντο. Παιδιά, αυτό είναι πολύ περίπλοκο. Έχω αρχίσει και ψαρώνω. Μαλάκα, μα το Θεό, νομίζω ότι το Mikey στο unboxing ώρες ώρες ξέρεις. Δεν για τέτοια, δεν έχουμε κανένα νερομπέστολο, κανένα fidget spinner, δεν έχουμε ρε μαλάκες. Κοίτα εδώ, νεουλαρισμένα όλα. Ο, τι όμορφο χειριστήριο, το κιμπαλάκι με την κάμερα, δεν το αγγίζω καν. Μπανταρία, we have power. We have some power. Δεν θέλω να το τραβάω από τα μοχλάκια του. Πιάσε το καλύτερα. Yeah! Φλουτς, φλατς. Ωραίο μινιμάλ χειριστήριο, έχει home mode ή απλό flight mode. Έχει άσπρο και χρυσό design. Είναι λίγο Dubai. Είναι πάρα πολύ Dubai βασικά. Είναι αυτό που είχα πει και για το άλλο. Άμα είσαι Πέρσης, άμα είσαι Ιρανός, άμα είσαι εκεί. Αμέσω Ξέρξης. Ναι, θα σου αρέσει. You will enjoy the drone. Leonidas. Σκάσε λίγο. Αυτό ρε μαλάκα. Α, είναι για να το κρεμάς. Για να το κρεμάς. Ναι. Τα πλαϊνά τα ρυθμιστικά είναι σε μορφή ροδακίων. Αυτό εδώ πέρα για την κάμερα, το gimbal. Ναι. Κοιτάει πάνω κάτω. Και αυτό εδώ πέρα είναι για το brightness των LED. Α, έλα ρε φίλε, μπορείς να κάνεις πάνω την κάμερα. Έχει και λίγο κινητικότητα κάμερα. Και από πίσω έχει και άλλα τυμπάκια. Ναι, έχουμε δύο. Βίντεο και φωτογραφία. Α, πολύ μινιμάλ λειτουργικό. Γαμάει το χειριστήριο που δεν είναι πίχτρα στο κουμπί. I like that. Οι ροδέλες όμως είναι tumble, έτσι δεν είναι. Α, η μία γυρνάει πίσω και η άλλη μένει εκεί. Ναι, πάμε. Φορτιστής, ωραίος ζιαομάδικος κομψός φορτιστής όπως πάντα. Και έχει και ένα κάτι σαν αδιάβροχο καπάκι. Ξέρεις, προστατευτικό τουλάχιστον καπάκι. Ξέρεις που μπαίνει αυτό? Στο γκούλισε! Ναι. Εδώ. Και από τη μία και από την άλλη. Α, ναι, όντως. Ένα USB στικάκι. Αυτές καταλάβει τι είναι. Βάζει δεδομένα μέσα και το βάζεις στον υπολογιστή σου και διαβάζεις αυτά τα δεδομένα μέσα από αυτά. Ταινίες. Υποθέτω δεν έχει USB πάνω, έτσι. Με έχουν αφήσει στην πλήρη άγνοια οι μαλάκες. Θες να κλείσεις τα πόδια, θέλεις. Πρέπει να περιμένουμε μετά. Να βγάλουμε τα πατώματα. Πρέπει να είναι σε πίσω. Με μια στο τόσο να το κάνει και αυτό. Πρώτη σειρά έλικες. Α, είναι color coded, ρε. Έχουμε χρυσούς και γκρίζους. Και από ό,τι βλέπω είναι κλακ. Είναι, α, είναι μπαγιονέτ. Και το καμέρι μας, το οποίο έχω να πω είναι πανέμορφο. Κοίτα το μαλάκα. Είναι σαν το. Πώς λέγανε το βοηθητικό AI στο portal Watson. Πού μπαίνει η κάρτα SD. Α, να. USB, να το βρω κάτω. Assembly! Λοιπόν, η σειρά θα σου λέω εγώ. Ανοίγεις. Ο Νάσκας έσκασε σούπερ εμπειρία. Σήμερα είμαι έτοιμος να δεχτώ τις οδηγίες. Κάποιος θα σε βοηθήσει, ρε μαλάκα. Είναι βρωμοδουλειά. Λοιπόν, ανοίγεις ή ανάλογα με την οπτική κλείνεις τα πόδια. Πρέπει να σταθεί. Κλακ και. Ωραία. Αυτός. Πολύ ωραία και τώρα. Ωραία. Λοιπόν, βάζεις τους έλικες. Αυτό πρέπει να αντιστοιχεί εδώ. Α. Το χώνεις στο color coded, έλα. Αυτό. Κάτω και τώρα το κρατάω κάτω και... Περιστρέψε αυτό. Και έχει, μένει. Έχει λοκάρι. Κάτω. Κλείδωμα. Τα χρυσά τώρα. Ναι, σου ναι. Σωστά ρε μαλάκα. Ναι, ναι. Ή θα το κρασάρουμε με την πρώτη πτήση. Οι δύο χρυσοί είναι interchangeable μεταξύ τους, έτσι. Yes. Το θέλω, εντάξει. Πολύ ωραία! Κόμψω! Τραβώντας αυτό το κουμπάκι, το γυρνάς για να πέσει το καπάκι. Μπράβο, κουπαλιά. Τέλεια! Α! Hey. Το άλλο πια. Άνε πρώτα το άλλο. Κουμπάκι. Και μετά τα... Α, αυτό είναι. Ας το κάτω. Αχ, κοίτα ρε φίλε! Έχει και ράμπερς. Ναι! Shock absorbers. Ναι, αυτό, αντισεισμική επιφάνεια. Ράμπερς τα λέμε στο χωριό μου. Πόσο μπαταρία. Είναι αυτό που πρέπει να βάλει πατέρα σου. Η μπαταρία είναι το πιο εύκολο και satisfying thing από όλα. Μισό λίγο βάλουμε λάθος. Πινάκι με πινάκι. Όχι, όχι, έχει μια συμμετρία. Μισό. Mm-hmm.
Το χειριστήριο μας έχει μπαταριούλα μέσα, δεν παίρνει κλασικές. Όχι, δεν παίρνει αλκαλικές μπαταρίες. Είναι επαναφορτιζόμενο. Επαναφορτιζόμενο, φίλε. Πατώντας μία φορά. Α, τώρα βλέπεις την μπαταρία. Στο χειριστήριο. Για να ανοίξει, πατάς. Τάκ, τάκ και κρατάς. Έτσι. Τώρα άνοιξε. Το ίδιο με την μπαταρία του drone. Ένα, δύο. Άνοιξε. Και από ό,τι βλέπω. Oh, η κάμερα γύρισε μπροστά! Φυσικά και γύρισε. Here's something we've prepared earlier. Τι πρέπει να το συνδέσω physically. Ναι, εδώ από κάτω. Oh, αυτό μου αρέσει. Έχω την τάση να εμπιστεύω με καλωδιακές συνδέσεις περισσότερο. Ωραία. Μην τρώω. Εφαρμογή μην τρώω. Ωραία. Κοίτα. Αχ! Ωρε φίλε, τι όμορφο. Κοίτα, κοίτα, κλακ! It's a secret compartment. Ναι, αγάπη μου. Checking connection. Και περιμένουμε. Now we play the waiting game. Α, να βοσβήνουν αυτά και αυτά εκεί. Λοιπόν, και τώρα εδώ, πάτε αυτό. Βρίσκει που είμαστε. Μας βρήκε! Σας διαβεβαιώ, μας βρήκε. Έχουμε live feed. Ευχαριστούμε. Yes! Wee! Σε gimbal. Ναι, ρε μαλάκα. Γαμάτο. Για κράτω το λίγο έτσι, hover, για κάνε hover, έτσι, μπράβο. Ναι. Nice. Ωραία. Και κοίτα, ο διακόπτης σου... Α, ναι, ο δεξιά είναι το exposure της κάμερας, ναι. Δεν είναι για τα φώτα. Ναι, ναι, αλλά επιλέγεται από την εφαρμογή. Ναι, επιλέγεται από την εφαρμογή. Και μετά, κοίταξε, μπορείς να αλλάξεις και saturation, contrast. Είμαστε υποτίθεται σε κάποιο είδους beginner mode. Ναι. Το beginner mode κλείνει μετά τις τρεις πρώτες πτήσεις. Πτώσεις. Και πτώσεις. Πάμε να το πετάξουμε! Και δεν πάμε! Λοιπόν, είμαστε λίγο στη μέση του πουθενά, με κάτι αδέσποτα εδώ γύρω. Ο Νάσκαρης έχει ανοίξει το δρόν και είμαστε έτοιμοι για το πρώτο lift-off. Lift-off. Hop και έχουμε εικόνα. Could take off όμως, βρήκε GPS. Μ' αρέσει. Could take off. Could take off. If I wanted to. Θα τραβήξουμε φωτογραφία. Τράβηξε. Ωραία. Ω, έκανε και ήχο. Κάνει και τον ήχο μας. Και γράφουμε βίντεο. Γράψε, πάμε. Τρέχει. Λοιπόν. Τα δύο sticks κάτω για να ενεργοποιηθεί. Πάμε! Yeah! Και κουμπάκι lift off. Όχι, θα το κάνουμε το χέρι. Κάντε με το χέρι, σε πιστεύουμε. Yes! Αυτό είναι το hover. Ωραία, hover. Μια χαρά. Ρίχνει την κάμερα του κάτω σε μένα. Μαλλιάτσικο πλάνο. Ναι, ναι, ναι. Πάμε μαλλιάτσικο πλάνο. Ένα, δύο, τρία, στείλ το. Ουί! Και ανεβαίνει. Να πούμε ότι έχει ένα ψηλό αέρα. Yeah! Είναι μόνο 19 μέτρα. Για να δω. 18,8 μέτρα. Και μας φαίνεται μα λέκα, ναι. Ψηλά. Λοιπόν, θέλω να δω την πόλη από εκεί. Ναι, 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 για να δούμε. Ναι! Oh. Κάνε και μια περιστροφούλα. Yeah. Εδώ πέρα, κοίτα, κοίτα εδώ, παιδί, μια εικόνα. Πάρε ένα ήλιο βασίλεμα, ρε. Σου λέει και σε τι τέτοιο βίντεο γυρνάς. Όχι, το έχω βάλει από πριν στα 4K. Α, οκ. Okay. Για πάμε. Μαλάκα είναι βράχος, έτσι. Να το, φεύγει! Φίλε, πάει μια χαρά. Καλά, δεν τον καζώνω. Ναι, 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 είσαι συντηρητικός. Και έτσι κι αλλιώς είναι σε beginner mode, Και να ήθελα να τον καζώσω. Α, στην αρχή είναι σωστά, δεν σου επιτρέπεις, το ξεκλειδώνει πιο μετά. Εντάξει, φρόνιμο. Έχεις ωραίο πλάνο από τον drone. Ναι, 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 σκίζει τα σύννεφα αυτή τη στιγμή. Για να δούμε το home. Φίλε, έχουμε τα καλώδια στη μέση, δεν ξέρω. Μπορώ να το κλείσω ανά πάση στιγμή. Ωραία, πάμε. Πάτησα home. Okay. Αυτό δηλαδή τις κινήσεις τις κάνει μόνος του. Ναι, δεν πεινάζω εγώ τίποτα. Τώρα δεν πηγαίνει πιο ψηλά, έρχεται προς τα εμάς, έτσι. Έρχεται προς τα εμάς μέχρι να βρει το μέρος. Είναι ακριβώς από πάνω μας. Και όντως φρενάρει. Και όντως κατεβαίνει εδώ. Okay, θα προσγειωθεί κυριολεκτικά πάνω μου. Έρχεται ως το σημείο από το οποίο... Ναι, από το οποίο απογειώθηκε. Να ρωτήσω κάτι, η περιστροφή είναι δική σου. Τώρα το περιέκρισα για να γράψω την κάμερα εσένα. Οκ. Αλλά το home το συνεχίζει δηλαδή, η εντολή home έχει δοθεί. Και τώρα είναι στο hover. Μ' αρέσει, είναι συντηρητικό ρε παιδί μου, στην αρχή ειδικά, ξέρεις, κατεβαίνει σούπερ συντηρητικά. Yay! It works! Πόσο cool είναι, θες να πετάξεις? Ναι, λιγάκι. Οπ, ενεργοποιήθηκε. Ωραία. Και τώρα το σηκώνεις. Δώσε, πιο πάνω, ρε, όχι τόσο χαμηλά. Μην το φοβηθείς. Μπαταρία τη βλέπεις πάνω δεξιά. Ναι, ναι.
Γράφει το σωρή κάμερα, δεν την έχω σταματήσει. Ναι, ναι. Εντάξει, κάνω λίγο πιο μανουβράτη πτήση τώρα. Ναι, όντως. Πιο ψηλά όμως, πιο ψηλά, πιο ψηλά, πιο ψηλά, πιο ψηλά, πιο ψηλά. Ναι, ναι. Και μπροστά. Λοιπόν, το περιστρέφω τώρα σε εμάς. Έτσι. Hey! Γεια σου, drone! Και home! Ωραία, κάτω το gimbal. Εδώ, 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 σε εμάς. Yeah! Εδώ είσαι. Θα σταματήσει τώρα. Ευθεία κάτω η κάμερα. Περίμενε. Ναι, είσαι εδώ. Ναι. Έλα στο θείο. Κλείσε το home, άμα θες το προσγειώσεις. Ένα, δύο, τρία, φεύγεις πάνω. Πόσο μπαταρία έχει ρε. Μην το πας εκεί τώρα. Κοίτα. Σε βίλει low battery. Ε, προσγείωσε εδώ, εντάξει. Δεν κάνω τίποτα. Α, κάθεται μόνο του. Να πούμε ότι μόλις έδειξε ότι του τελειώνει η μπαταρία, καταρχήν το δίνει το κινητό αυτή τη στιγμή, δωρεάν της αμπούστης, και κατέβηκε μόνο του. Σε φάση low battery, επιστρέφει στο σημείο που πήγε. Κάτω από 30% γυρνάει μόνο του. Ωραία, γάμο. Και επιστρέψαμε και νύχτωσε μέχρι να γυρίσουμε και να τα καταφέρουμε. Μαλάκες συμπεράσματα. Εντάξει, για 4 εκατοστάρικα ούτε καν το συζητάω. Ανταγωνίζεται Phantom. Το βίντεο ότι είναι μια χαρά, η φωτεινότητα ήταν κομπλέ. Είχαμε ξεχάσει ρε φίλε το white balance, το είχαμε στο auto και μας το άλλαζε συνέχεια από μπλε σε γκρι και γκρι σε μπλε. Προφανώς ήταν κλειδωμένο στο beginner mode, οπότε ξέρεις, η ταχύτητα που το ανεβοκατεβάζαμε και κάναμε τα παναρίσματα ήταν πολύ συντηρητική. Επίσης δεν μπορείς να απομακρυνθείς πάνω από 100 μέτρα από την πουμπό. Ναι παιδιά, αλλά μα το Θεό παίζει και να μην χρειαστείτε. Δηλαδή το είχαμε σηκώσει στα 20 κάτι μέτρα, ας πούμε, και φαινόμαστε σαν μυρμήγκια. Εντάξει, χρειάζεται. Η κανονική του εμβέλεια είναι 2,5 χιλιόμετρα, να ξέρεις. 2,5 χιλιόμετρα range. Και by the way, τεστάραμε και κατά λάθος τι γίνεται άμα τελειώσει η μπαταρία του. Με το που ανείχνευσε, επειδή ήταν από την πρώτη φόρτιση, ανείχνευσε ότι τελειώνει η μπαταρία. Και κανονικότατα, χωρίς να το διατάξουμε, γύρισε προς τα πίσω κανονικά σε εμάς. Και προσγειώθηκε μόνο του. Προσγειώθηκε μόνο του και με το προσγειώθηκε έκλεισε από μπαταρία. Μαλάκα. Καταπληκτικό. Σε κάποια φάση ήταν σε φάση. Δεν ελέγχει τίποτα τώρα, Καριόλη. Τώρα γυρνάμε για ασφάλεια. Παρένθεση. Δεν είχαμε χρόνο να δοκιμάσουμε τα πιο προχωρημένα modes όπως το follow ή τη νυχτερινή κάμερα ή ποιο άλλο δεν κάναμε, ρε φίλε. Τα waypoints. Α, waypoints. Ναι. Διαδρομή στο χάρτη. Του βάζει διαδρομή στο χάρτη και κανονικά πηγαίνει και την γυρνάει. Όλα αυτά είναι διαθέσιμα. Θα ανεβάσουμε μελλοντικά βίντεο από την κάμερα στο Unbox Lab να βλέπετε συνέχεια. Μα λέει καμά το Θεό, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Πάρτο, κάνε τις πλανάρες σου, όλα είναι ρυθμίσιμα και κυρίως 4 εκατοστάρικα μαλάκα. Έχεις... Επίσης να πούμε ότι έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα εικόνα στα 4K. Δηλαδή. Μα το Θεό, το βίντεο στο YouTube αυτή τη στιγμή αδικεί την εικόνα που είδαμε εμείς στις οθόνες μας. Οπότε ναι, επίσης να πούμε... Ήτανε μέσα σε αυτό! Επιβάλλεται, ναι, με 20 ευρώ ακόμα θα σου έλεγα να πάρεις και μια τέτοια θήκη μεταφοράς από εκεί. Ναι, γιατί δεν έχει θήκη μαζί, έρχεται μέσα στην κούτα. Gearbest, ναι. Μπορείς να το βάλεις στην κούτα του και την κούτα να χρησιμοποιείς βαλτσάκι, αλλά ρε φίλε αυτό, κοίτα. Α, αυτό είναι. Ούτε να διπλώνεις ούτε τίποτα. Χρακ, το βάζεις μέσα. Το εγώ δεν έχει παραγγελία, αξίζει να το πάρεις και αυτό. Είναι γαμμένο backpack, δώσε 20 ευρώ έξτρα και πάρε και το βαλτσάκι. Οπότε. Φέρ το δώρο, το βλέπω! Παιδιά, αξίζει κάθε γαμημένο ευρώ, ειδικά τώρα που είναι σε προσφορά 380 ευρώ. Ναι. Και η τσάντα μαζί 404 εκατοστάρικα για αυτό το πράγμα. Είναι fucking επαγγελματικού επίπεδου φιλμάρισμα κάνεις με αυτό το πράγμα. Οπότε ναι, link στην περιγραφή. Ευχαριστούμε που ήσασταν ακόμη μια φορά μαζί. Μην ξεχνάτε τα στιγάκια που στέλνετε, τα οποία είναι ό,τι χειρότερο. Και τα απαγγέλνουμε εμείς κάθε φορά. Μέχρι την επόμενη... Τρίζουν οι σουμιέδες. Μέχρι την επόμενη φορά... Keep boxing the unboxing before the box kick you. Αυτό μαλάκα έσπασε κάποιο ρεκόρ θλιβερό. Blast from the past, παιδιά. Αυτό ναι, ό,τι χειρότερο, πραγματικά. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Και σήμερα επιτέλους έχουμε ξανά ένα drone. 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 Fuck! Είμαι τόσο ανυπόμονος για αυτό το drone που έχουμε.